Πάμε με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πάμε με την Μαρία τη Σπυράκη. Δεν ξέρω πώς το προλαβαίνετε τώρα αυτό. Ευρώπη και Νέα Δημοκρατία με τόσες απαιτήσεις, τι γίνεται, πώς το προλαβαίνετε. Όσο υπάρχουν αεροπλάνα, κύριε Αυτιά, νιώθω σαν να είμαι, ας πούμε, βουλευτής από την Καστοριά ή από τα Τρίκαλα. Πάω και έρχομαι στο κοινοβούλιο που εργάζομαι. Λοιπόν, όλοι το κάνουν. Συλλαλητήριο. Δεν κάνω τίποτα σημαντικό, να ξέρετε. Βλέπουμε ενεργή τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το συλλαλητήριο της Αθήνας. Κατά προτεραιότητα στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Τι βλέπετε, τι εκτιμάτε και αν αυτό το συλλαλητήριο δίνει ένα φόντο λύσης του Σκοπιανού. Κύριε Αυτιά, σήμερα μιλάνε οι πολίτες. Και έχουμε υποχρέωση ως πολιτικοί να τους ακούσουμε. Να τους ακούσουμε και να συμμεριστούμε την ευαισθησία τους. Κανείς δεν λαμβάνει αποφάσεις ερήμην της κοινωνίας, ερήμην των πολιτών. Είναι λοιπόν απαραίτητο σήμερα να δούμε τους ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν εκεί, στο Σύνταγμα. Τους ανθρώπους που κινητοποιούνται από όλη την Ελλάδα. Να πιστοποιηθεί και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το γεγονός ότι οι επιλογές της κυβέρνησης και οι χειρισμοί κυρίως δεν συμβαδίζουν με το κοινό αίσθημα. Διότι είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα οδήγησε τον κόσμο να βγει στον δρόμο. Το 2008, κύριε Αυτιά, είχαμε μία δύσκολη, ανάλογη διαπραγμάτευση. Τότε όμως, όπως θυμάστε και θυμάμαι και θυμούνται όλοι, δεν υπήρχε κόσμος στον δρόμο. Σήμερα υπάρχει κόσμος στον δρόμο γιατί ο Πρωθυπουργός, που χτες διέρευσε και το διάλογο από το Μέγαρο Μαξίμου, θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Μία εβδομάδα μετά, δεν επιδίωξε την ελάχιστη δυνατή συνένεση στην εκκίνηση αυτής της διαδρομής. Εννοείται, δεν σας φώναξε να σας ενημερώσει δεν επιδίωξε στο σκοτάδι την αντιπολίτευση. Ακριβώς. Και συνεχίστηκε όλο αυτό με αποτέλεσμα να ανακαλύψουν εκ των υστέρων ότι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η πολιτική της ηγεσία δεν συζητά το ζήτημα της εθνότητας, το ζήτημα της ταυτότητας. Όμως εγώ, και πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, τι έχετε? Έχω κάτι να σας πω, κάτι να σας δείξω και να το δείξω και στους ακροατές μας. Η ημερομηνία είναι 23 Ιανουαρίου του 2018. Και? Είναι δηλαδή μια μέρα πριν συναντήσει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Ζάεφ. Και το tweet είναι του κυρίου Νικολά Δημητρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Που λέει? Επιτρέψτε μου να μεταφράσω από τα αγγλικά. Το μεγαλύτερο πατριωτικό μας καθήκον της δικής μας γενιάς είναι να διασφαλίσουμε ότι θα πάρουμε το τρένο της Ευρώπης και να διαβεβαιώσουμε το ευρωπαϊκό μέλλον με σταθερότητα, με ευημερία, for the Macedonian citizens. Το διαβάζω από τα αγγλικά. Όποιος λοιπόν στοιχειωδώς παρακολουθούσε την εξέλιξη, ήξερε ότι στις 23 Ιανουαρίου, αμέσως μετά τη συνάντηση με τη Φρεντερίκα Μογκερίνη, ο κύριος Δημητρόφ είχε μιλήσει για μακεδονικό έθνος. Και ήταν σαφές ότι έστειλε το μήνυμα ότι ζήτημα ταυτότητας δεν διαπραγματεύεται. Βγάλανε τώρα και ομόλογο με το όνομα Μακεδονία. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το δεδομένο. Και αυτό το δεδομένο περιπλέκει, όπως παραδέχεται πια και το Υπουργείο Εξωτερικών εκ των υστέρων, πολύ την κατάσταση. Αυτό το δεδομένο περιπλέκει την κατάσταση γιατί η κυβέρνηση δεν κινήθηκε με βάση ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη βημάτων που θα έπρεπε να προτάξει τον αλυτρωτισμό και την αλλαγή του συντάγματος. Την αλλαγή του συντάγματος με την απαλυφή των άρθρων που μπορούν σε κάθε περίπτωση να υπενήσονται ή να εμπεριέχουν αλυτρωτικές διεκδικήσεις και βεβαίως την αλλαγή του συντάγματος για να αλλάξει η συνταγματική ονομασία ώστε να έχουμε μία ονομασία έναντι όλων. Και για το εσωτερικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας και για το εξωτερικό και για όλους τους οργανισμούς. Βήμα-βήμα συμφωνία, όπως ετοιμάζει η κυβέρνηση, όπως σήμερα διαβάζουμε στον τύπο. Ένα βήμα δηλαδή καταρχήν συμφωνίας αποδεκτής από τις δύο πλευρές. Και μετά ένα χάρτη συμμόρφωσης, ώστε η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να κινηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει. Και δεν μπορεί να υπάρξει, λύση, έτσι. Και δεν μπορεί να υπάρξει γιατί. Μάλιστα. Γιατί με το πρώτο βήμα εμείς δίνουμε τα διαπραγματευτικά μας όπλα. Εμείς δίνουμε την καταρχήν, το καταρχήν ναι για να προχωρήσει η ένταξη στο ΝΑΤΟ, δίνουμε το καταρχήν ναι για να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας δεν πληρώνει προκαταβολή για να πάρει το αντάλλαγμα σε δόσεις, κύριε Αυτιά, και αυτό κάνει η κυβέρνηση. Και το κάνει λάθος. Τελείως λάθος. Λοιπόν. Και γι' αυτό προκαλεί και το κοινό αίσθημα και γι' αυτό ο κόσμος βγήκε στη Θεσσαλονίκη στο δρόμο. Και επιτρέψτε μου, ήρθα χτες τη νύχτα από την πόλη μου. Σας λέω λοιπόν ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν συμβαδίζουν με το κοινό αίσθημα. Και η κυβέρνηση με τους χειρισμούς της προκάλεσε το κοινό αίσθημα. Πάμε τώρα στη χθεσινή διαρροή. Ο Πρωθυπουργός λέει, έχω ευθύνη απέναντι στη χώρα. Είναι μια φράση
του Πρωθυπουργού στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος δημόσια βγήκε και είπε: «Εγώ δεν θέλω να διχάσω τους Έλληνες για να ενώσω τους Σκοπιανούς». Αυτό έρχεται την παραμονή του συλλαλητηρίου, αυτή η διαρροή. Εδώ τι απαντάει η Νέα Δημοκρατία στο ότι έχω ευθύνη απέναντι στη χώρα που διατύπωσε ο Πρωθυπουργός ενώπιον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Νωρίς το θυμήθηκε. Ειλικρινά το λέω. Και το λέω γιατί με μία εβδομάδα καθυστέρηση βλέπουμε τη διαρροή της μίας πλευράς ενός διαλόγου που έγινε με κλειστές πόρτες. Δεν ήταν κανένας παρόν. Εμείς ήμασταν απ' έξω. Ήμασταν στην άλλη πλευρά του μεγάλου Μαξίμου. Ήταν παρόντες μόνον ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και διαρρέει η πλευρά του Πρωθυπουργού τα όσα ο ίδιος διατείνεται ότι είπε. Δεν θυμάται το θεσμικό του ρόλο που εξ αρχής ήταν να ενώσει τους Έλληνες. Δεν θυμάται το θεσμικό του ρόλο ότι δεν μπορεί να εργαλειοποιήσει ένα κατεξοχήν εθνικό ζήτημα. Ή μήπως δεν το εργαλειοποίησε όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, είπε συγκεκριμένα ότι αναμένουν να αλλάξει ο πολιτικός χάρτης μέσα από την ενδεχόμενη ψηφοφορία και μέσα από τις εξελίξεις για το Σκοπιανό. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινείς. Τελευταία στιγμή, τέτοιου είδους διαρροές, το μόνο που δείχνουν είναι ότι η κυβέρνηση έχει περιέλθει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Αν ήθελε ο Πρωθυπουργός να επιτύχει συνένεση επί αυτού του θέματος και να πάει στη διαπραγμάτευση με ενιαίο εθνικό μέτωπο, θα έκανε αυτό που έκανε η κυβέρνηση Καραμανλή το 2008. Θα έβρισκε έναν τους προέδρους των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου ο Υπουργός των Εξωτερικών και θα τους ενημέρωνε για όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης από την έναρξη μέχρι το σημείο το προχωρημένο που βρίσκεται τώρα η κυβέρνηση. Τώρα, έχω ένα πρωτοσέλιδο μπροστά μου. Είστε δημοσιογράφος. Είμαι ή τουλάχιστον ήμουνα και τέλος πάντων αναμένω να πάρω και σύνταξη από τώρα, αυτό. Τώρα, δημοσιογραφική δουλειά κάνετε εκεί. Γραφείο τύπου, αυτό είμαι. Ναι, λοιπόν, δεν είναι ακριβώς αυτό και δεν είναι και γραφείο τύπου. Λοιπόν. Γραφείο τύπου είναι ο κ. Ζούλας. Α, okay. Εσείς είστε διευθυντρία επικοινωνίας τέχνης. Μην τον αντιπούμε, είμαι μόνο εκπρόσωπος. Ζητώ συγγνώμη αν έκανα κάποιο λάθος, αλλά ξέρετε, εγώ με τα κομματικά δεν έχω. Βαλίτσες με μίζες σε 5 πρώην υπουργούς, πρώτη σελίδα σήμερα. Πρωτοσέλιδο στο ντοκουμέντο. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι αφορά και πώς το αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία? Το είδα, κύριε Αυτιά. Είδα επίσης ότι το δημοσίευμα αυτό δεν περιέχει ονόματα. Επειδή η συγκεκριμένη εφημερίδα δεν μας έχει συνηθίσει σε υψηλής εγκυρότητας αποκαλύψεις, αντιθέτως μας έχει συνηθίσει σε εκτέλεση παραγγελιών από το Μέγαρο Μαξίμου, κρατάω μικρό καλάθι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει καμία σκιά και κανένας θόρυβος και όποιος γράφει κάτι να το γράφει με το βάρος της υπογραφής του και να αναλαμβάνει την ευθύνη, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν όλα, όλα μέχρι το τέλος από τη δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέτε ως αρχική εκτίμηση. Θα πάτε στο συλλαλητήριο. Κύριε Αυτιά, το τελευταίο που χρειάζεται το συλλαλητήριο είναι να καπηλωθεί από κόμματα. Και όπως ξέρετε, πριν από λίγο σας θύμισα ότι είμαι η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Συμβολίζω το κόμμα μου. Και αυτός είναι ο λόγος που θα πάω στο συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο δεν χρειάζεται να καπελωθεί από κόμματα. Και οι βουλευτές μας, και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο πρώην Πρωθυπουργός, έχουν κάθε δυνατότητα να εκφραστούν και να ακούσουν τους ψηφοφόρους τους. Αυτό ακριβώς θα κάνουν. Όσοι θα πάνε και όσοι δεν θα πάνε, δεν είναι λιγότερο πατριώτες, κύριε Αυτιά. Χιλιάδες άνθρωποι σήμερα θα δουν από την τηλεόραση, εδώ από εσάς, από άλλα μέσα, ελπίζουμε να μεταδοθεί και από άλλα μέσα, αυτή τη συγκέντρωση. Και χιλιάδες άνθρωποι θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Όσοι σήμερα αγωνιούν για τις εξελίξεις, δεν είναι λιγότερο πατριώτες από εκείνους που πάνε στο Σύνταγμα. Πάντως είμαστε υποχρεωμένοι εμείς, ως πολιτικό κόμμα, γι' αυτό πρώτος και ο κύριος Μητσοτάκης άκουσε και συμμερίστηκε την ευαισθησία των ανθρώπων και την αγωνία των ανθρώπων, να τους ακούσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που μου αφιερώσετε. Ξέρω ότι είναι πολλές οι υποχρεώσεις. Είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Είναι το πανηγύρι του δημοσιογράφου σήμερα, το αντιλαμβάνεστε όσοι είναι στο ρεπορτάζ. Αρκεί να μην γίνει και πανηγύρι άλλων δυνάμεων και άλλων ομάδων, είναι απαραίτητο. Απλοί πολίτες. Και κάναμε χθες σαφή έκκληση και ανακοίνωση να διαφυλαχθεί η τάξη. Ακριβώς. Και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης, κύριε Αυτιά. Ακριβώς. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης σήμερα να διαφυλαχθεί η τάξη και η νομιμότητα στο συλλαλητήριο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Σπυράκη.